Κύριε Κιτσόπουλε, καλημέρα σας. Ο κύριος Θάνος Τζίμερος και η δημιουργία ξανά. Κύριε Τζίμερε, καλημέρα σας. Καλημέρα και πορτοσάρτε. Κύριε Τζίμερε, διαβάζουμε με αυτές τα όσα είπε ο κύριος Προβόπουλος θες για την αδυναμία των φοροεισπρακτικών μηχανισμών να πάνε να εισπράξουν 2,3 δις πώς το λένε, ΦΠΑ, ο οποίος εισεπράχθη κανονικά, πληρώθηκε από εσάς, από μένα, από τον άλλον, αλλά δεν αποδόθηκε ποτέ. Ναι. Ακούω, επειδή το σχολιάζουμε αυτό νωρίς, τι θα γίνει και με τον ΦΠΑ που δεν επιστρέφει το κράτος. Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Φουλ κατακριτέο. Ήταν η περίφημη σοσιαλιστική πολιτική του Γιώργη, του Λεβέντη μας και του Παπακοσταντίνου, οι οποίοι μείωναν δημόσιες δαπάνες και πώς το λένε, δεν πλήρωναν και αυτά που πρέπει να πληρώσουν στο όνομα της μείωσης των δαπανών. Τα καραγκιοζηλίκια που κάνανε. Επιτρέψτε μου να πω ότι βλέπουμε την αδυναμία του κράτους να κάνει οτιδήποτε, οτιδήποτε. Και θέλω να σχολιάσω τα δύο φλέγοντα θέματα της καθημερινότητας, δηλαδή την απεργία των ναυτικών, όπου το πάμε πήγε και περιφρούρησε την απεργία. Τι θα πει περιφρούρηση την απεργία? Θα πει παρανόμως εμπόδισε αυτούς που θέλουν να εργαστούν να πάνε στη δουλειά τους. Οι πλειοκτήτες δηλώνουν ότι, όπως συνήθως συμβαίνει δηλαδή, τα πληρώματά τους είναι έτοιμα, ταξιδέψουν. Τρίτα πρόσωπα παριστάνουν ή είναι άνεργοι ναυτικοί ή παριστάνουν τους ναυτικούς και κάθονται πάνω στην μπουκαπόρτα. Βεβαίως, και η έννοια της περιφρούρησης της απεργίας είναι σαν να λέμε ότι η απεργία από μόνη της δεν ήταν ικανή, ας πούμε, να σταθεί, αλλά πήγαμε εμείς οι τσαμπουκάδες να την περιφρούρησουμε. Λέω ότι αυτή η πράξη είναι παράνομη και με την υπάρχουσα νομοθεσία. Δηλαδή εμποδίζεις κάποιον να πάει στη δουλειά του, σύλληψη και αυτόφορο. Όπως είναι σεβαστό. Όταν όμως, κύριε Τζίμερ, υπάρχει ένα άλλο θέμα. Όταν η αστυνομία συναντά πολιτικό ή πολιτική με ήττα, κάνει πίσω. Τακ, δεν ακουμπάει. Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι η πολιτική, η κομματική, γιατί δεν πρόκειται ποτέ στην Ελλάδα, ποτέ δεν παρήχθη η πολιτική. Ποτέ. Η πολιτική ήταν οι αρχές και συνθήματα. Πολιτική θα πει κάθομαι και σκέφτομαι ποιο θα είναι το μέλλον της χώρας μου σε 10, 20, 30 χρόνια. Αυτό είναι πολιτική. Εμείς είχαμε πολιτική ποδοσφαιρικού τύπου. Πάει λοιπόν το πάμε και περιφρουρεί την απεργία, δηλαδή πυροβολεί τα πόδια της ελληνικής οικονομίας, έχοντας τους αγρότες σε απόγνωση, δίνοντας ένα μήνυμα εν ώψη καλοκαιρινής περίοδου τι μας περιμένει, δηλαδή τι περιμένει τους τουρίστες που θα έρθουν. Ναι. Όπως και οι αγρότες έκοβαν τα πόδια κάποιου άλλου του μεταφορέα πριν από λίγα χρόνια. Θα πρέπει δηλαδή να καταλάβουμε ότι η κομματική ταυτότητα δεν είναι το διαβατήριο για οποιαδήποτε παρανομία. Εάν η δημιουργία ξανά ήταν κυβέρνηση, θα συλλάμβανε τώρα αυτή τη στιγμή τους περιφρουρητές της απεργίας και θα τους πήγαινε στη φυλακή. Και αν αυτό σήμαινε ότι θα γινόταν και επεισόδια, θα γινόντουσαν και επεισόδια. Δεν επιβάλλεται η τάξη με το, σας παρακαλώ πολύ, αγαπητέ κύριε Παμετζή, αν έχετε την ευκαιρία. Τώρα, εάν όμως παρετούνταν η φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας, τι θα κάνετε, κύριε Τζίμερε, που δεν θα άντεχε το βάρος της, γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, ξέρετε. Δεν νομίζω ότι η φυσική ηγεσία είναι εκείνη που αρνείται. Η πολιτική προϊστάμενή της είναι εκείνη που της δίνουν τις εντολές. Μην τους κάνετε, μην τους αγγίζετε, μην τα χαλάσουμε με το κουκουέ. Γιατί το κουκουέ και ο ΣΥΡΙΖΑ, που τον λέω, ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν οι φιλοβάτες του εκκομματισμού όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή ήταν η πιο αισχρή συντήρηση, η οποία ουσιαστικά χτύπησε όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων. Όταν φεύγουν οι εταιρείες, όταν κλείνουν οι δουλειές, δεν βάλε το εργαζόμενο. Εσείς είστε. Εσείς την επιχειρηματικότητα, δεν σκοτώνεις τον εργαζόμενο. Κύριε Τζίμερε, εσείς είστε της φιλελεύθερης αντίληψης ή της νεοφιλελεύθερης που ρωτάει πολλοί κόσμοι και λέει τι θα πει αυτό το νεοφιλελεύθερο, βέβαια, μου για εξηγήστε το. Δεν υπάρχει νεοφιλελεύθερη αντίληψη στον κόσμο, δηλαδή αυτή είναι ελληνικό έβριμα. Εγώ είμαι υπέρ της κοινής λογικής, κύριε Πρωτοσάρτε. Να έχω το δικαίωμα να κάνω απεργία, αλλά να έχω το δικαίωμα και να βγαίνω στη δουλειά μου. Αυτή τι αντίληψη είναι? Φιλελεύθερη, νεοφιλελεύθερη, παλαιοφιλελεύθερη? Είναι η κοινή λογική και η νομιμότητα. Το ίδιο ισχύει και στον χώρο των πανεπιστημίων. Τι δουλειά έχουν τα κόμματα στην εκπαίδευση? Τι δουλειά έχουν τα κόμματα? Θες να γραφτείς στην νεολαία του κόμματός σου, να πας στην νεολαία της γειτονιάς σου. Αυτό το χάλι, αυτό το έσχος, αυτή η αισχρή συναλλαγή μέσα στα πανεπιστήμια, όπου οι καθηγητές πουλάνε τις ψήφους ή τις θέσεις, πουλάνε τα θέματα ή τις θέσεις για το διδακτορικό με αντάλλαγμα την εκλογή τους.
εκπαιδεύει τους νέους στη διαφορά με το καλημέρα. Δεν έχουν δουλειά τα κόμματα. Νεολαίες στα πανεπιστήμια δεν έχουν καμία δουλειά. Το πανεπιστήμιο είναι πανεπιστήμιο. Είναι για σπουδές. Και επίσης αυτός ο νόμος, ο οποίος όντως βελτίωσε ορισμένα πράγματα, αλλά κράτησε, ας πούμε, το πανεπιστημιακό άσυλο χωρίς να το ονομάζει και αφήνοντας τον καθέναν να το ερμηνεύει όπως θέλει. Μα δεν είναι προσβολή στη δημοκρατία μας να έχουμε πανεπιστημιακό άσυλο? Σαν να λέμε δηλαδή ότι οι ιδέες δεν διακινούνται στην υπόλοιπη χώρα ελεύθερα, αλλά μόνο εκεί. Υπάρχει... Είναι προϊόν άλλων εποχών. Υπάρχει περίπτωση να συνεργαστείτε με Ντόρα Μπακογιάννη και ενδεχομένως και Στέφανο Μάνο, κύριε Τζίμερε? Υπάρχει ο κίνδυνος η επόμενη Βουλή να είναι γεμάτη από λαϊκιστές και νεοεθνικιστές. Και υπάρχει ο κίνδυνος η Ελλάδα να πεταχτεί έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην νομίζετε ότι θα μας ανέχονται για πολύ. Σε αυτό το ενδεχόμενο, κάθε άνθρωπος που σκέφτεται το μέλλον της χώρας του πρέπει να κάνει να πάρει τις αποφάσεις του. Εάν υπάρξει μια πανστρατεία του χώρου, του ευρωπαϊκού χώρου, του φιλοευρωπαϊκού χώρου, και ο καθένας διατηρεί την αυτονομία του, για να μπούμε στη Βουλή, σαν ένα προγαμιαίο συμβόλαιο, αλλά συνενετικού διαζυγίου. Το γράφει ο Κασιμάτης σήμερα, λέει τα εξής, ο Στέφανος στην Καθημερινή. Ειλικρινά δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να είναι εκείνο που εμποδίζει τη Δημοκρατική Συμμαχία της Ντόρας Μπακογιάννη, τη δράση του Στέφανου Μάνου ή ακόμα και το δημιουργία ξανά του Θάνου Τζίμερου να συνεργαστούν για τη συμμετοχή τους σε εκλογές με κοινό ψηφοδέλτιο. Ναι, δεν είναι ιδεολογικό το πρόβλημα. Είναι ότι εμείς είμαστε δύσπιστοι. Και είναι λογικό να είμαστε δύσπιστοι απέναντι σε πολιτικούς οι οποίοι είχαν μια συγκεκριμένη πορεία και ότι συμμετείχαν στην κεντρική πολιτική σκηνή. Διαπράξεων ή παραλήψεων, λέει η νομοθεσία. Δηλαδή τόσο καιρό δεν βλέπατε, δεν κάνατε, δεν συμμετείχατε. Ωστόσο, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι οι πολιτικοί για τους οποίους μιλάμε έχουν ευρωπαϊκή προοπτική, μιλούν τη γλώσσα της λογικής και έχουν θέσεις οι οποίες μπορούν να φέρουν πραγματική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Άρα, εμείς διατηρούμε την αυτονομία μας, η δημιουργία ξανά δηλαδή διατηρεί τη δυναμική της. Είναι ένα αυτόνομο. Και μου λέτε ότι επαναλαμβάνεται, γιατί σας το έχω ρωτήσει και άλλες φορές. Αλλά εάν χρειαστεί να κάνουμε ένα κοινό μέτωπο φιλοευρωπαϊκών, ας πούμε, να το πω έτσι, κομμάτων της κοινής λογικής και της μεταρρύθμισης, της ουσιαστικής μεταρρύθμισης, για να μπούμε στη Βουλή, ναι, αυτό το εξετάζουμε. Κύριε Τζίμερε, ευχαριστώ για την απάντηση. Σας έχω ρωτήσει και άλλες, για την προηγούμενη, στο προηγούμενο ερώτημα, σας το έχω ρωτήσει και άλλες φορές, ότι είστε έτοιμοι, μπορείτε ως δημιουργία ξανά να κατεβείτε παντού, σε όλους τους νομούς. Έχετε ψηφοδέλτια? Φυσικά θα κατεβούμε σε όλους τους νομούς, αλλά ο στόχος των 200.000 ψήφων είναι ένας δύσκολος στόχος. Δεδομένου ότι έχουμε μόνο 3 μήνες ουσιαστικά λειτουργία. Ναι. Δηλαδή, αν είχαμε περισσότερο χρόνο, το μήνυμά μας θα έφτανε και σε περισσότερους. Αλλά με δεδομένες τις ισορροπίες που υπάρχουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα ξέρετε αυτά, είναι δύσκολο να φτάσουμε σε διάφορα. Θα ήθελα να παρουσιάσω και άλλους δικούς σας, γιατί μαθαίνω, ακούω ότι υπάρχουν ενδιαφέρουσες προσωπικότητες και ενδιαφέροντες άνθρωποι. Εξαιρετικοί άνθρωποι και νέοι άνθρωποι. Νέοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν να πούν την κοινή λογική δηλαδή. Ακριβώς. Όπως, κοιτάξτε, έχω απέναντί μου τώρα τον κύριο Γιώργο Αθανασόπουλο. Δεν τον ξέρω ποιος είναι, απλώς μου γράφει άνθρωπος. Μου λέει: δεν χρειάζεται να ψάξετε για το τι θα γίνει με τα Μαϊμού προνοιακά επιδόματα. Θα γίνει ό,τι έγινε με τους νεκρούς που λάμβαναν συντάξεις. Δηλαδή, τίποτα. Πρέπει να εξηγήσουμε στον κύριο Θανασόπουλο όμως ότι είναι επηρεασμένος από αυτό το πράγμα της. Ναι, που κάποιοι έτσι με τρόπο, με επίμονο θα έλεγα, λανσάρουν στην κοινωνία ότι τίποτα δεν αλλάζει. Και όμως, αγαπητέ κύριε Θανασόπουλε, από τους 240.000 που ήταν δικαιούχοι επιδόματος προνοίας, μόλις έγινε ο πρώτος έλεγχος στην απογραφή, πήγαν 200.000. Άρα οι 40.000 την κάνανε. Αυτό είναι το κέρδος το οποίο ισούται με 100 εκατομμύρια ευρώ. 111. Δεν μπορεί να πιστεί βέβαια και ο Αθανασόπουλος, αλλά δεν πειράζει, έτσι είναι αυτά, σιγά σιγά. Δεν αλλάζουμε από τη μια μέρα στην άλλη. Η ερώτηση που κάνει κάθε λογικός άνθρωπος είναι: όλα αυτά τα χρόνια δεν σκέφτηκε κανείς? Όχι, δεν θέλανε, κύριε Τζίμερε, το ξέρουμε αυτό. Αυτός ο παππούς, ας πούμε, με έτος γέννησης το 1885 που εισπράττει ακόμα τη σύνταξη, ποιος είναι να δεν θέλανε? Πάμε να το δούμε αυτό. Ναι, δεν θέλανε, κύριε Τζίμερε, και το ξέρουμε καλά αυτό. Δεν ήθελαν. Αυτό είναι υποχρέωση μέσω μνημονίου. Το ξέρει ο κόσμος. Χάρηκα πολύ, κύριε Τζίμερε. Το μνημόνιο υποχρέωσε τους πολιτικούς να δουν αυτές τις συντάξεις. Χάρηκα πολύ, καλημέρα σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Και αύριο θα έχουμε και το κόμμα της